πολύ, με συγκινήσατε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, με τιμάτε με την παρουσία σας και νομίζω ότι όλοι μαζί σήμερα ανάβουμε το κεράκι της μνήμης στον αξέχαστο Μίμη Σουλιώτη, τον μεγάλο και σπουδαίο Φλωριώτη ποιητή, στον οποίο είναι αφιερωμένο και το σημερινό βιβλίο και η σημερινή βραδιά. Θέλω να μην σας κουράσω πάρα πολύ, θα είναι λίγο μεγάλη βραδιά, θα έχει κάποια βίντεο, θα έχει και κάποια μουσική, ελπίζω να μην κουραστείτε. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι ο Έλληνας διατηρεί με την ποιήση μια αντιφατική σχέση. Αν δηλαδή ξαφνικά σήμερα ένας ξένος, ένας Αθηναίος, ήταν στη Φλόρνα και ήταν εδώ πέρα και έλεγε τόσο κόσμο για ένα βιβλίο ποιήσης, θα έλεγε τι γίνεται στη Φλόρνα. Όλη εκεί η υπόλοιπη Ελλάδα δεν διαβάζει ποιήση. Ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας ποιητής, ο Θωμάς ο Γκόρμας, είπε ότι όλοι οι Έλληνες γράφουν ποιήση και κανείς δεν διαβάζει. Ποια είναι η αντίφαση κατά τη γνώμη μου που έχει ο Έλληνας στη σχέση του με την ποιήση? Πρώτον, θαυμάζει πάρα πολύ τους ποιητές. Λέει, εγώ πια έχω καταγωγή από τον Όμηρο, το μεγαλύτερο ποιητή της αρχαιότητας και από τους μεγαλύτερους ποιητές όλων των εποχών και όλων του πλανήτη. Σέβεται πάρα πολύ τους ποιητές του. Μιλάει με θαυμασμό για τον Ελίτη, το Ρίτσο, το Σεφέρι, το Καριωτάκι. Σε κρίσιμες στιγμές της ζωής του, περιποιεί στην κατοχή. Έλεγε ο Σικελιανός όταν πέθανε ο Παλαμάς και μαζεύτηκε όλη η Αθήνα στην κυρία του Παλαμά σαν μια πράξη αντίσταση στην κατοχή, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει όλη η Ελλάδα. Περίπου 30 χρόνια μετά, εκείνη τα 15χρονα που ήταν στην κυρία του Παλαμά, 60χρονοι, πήγαν στην κυρία του Σεφέρι στη Χούντα, σε κάποιους άλλους φασίστες. Και εκείνη τη στιγμή, εκείνη η κυρία του Σεφέρι, του μεγάλου ποιητή, ήταν μια πολύ μεγάλη πράξη αντίστασης. Δηλαδή, για τους Έλληνες οι ποιητές είναι σύμβολα. Αν όμως πας σε ένα ελληνικό σπίτι, θα δεις ελάχιστα και κανένα βιβλία ποιήσης. Και επίσης, αν το πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου ποιητής, μπορεί να σου πει έναν Καβάφη ή κάποιον άλλον, δεν θα ξέρει όμως τη μεγάλη, τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ποιητών που έχουν γράψει μικρά ή μεγάλα έργα, πολύ σπουδαία. Γιατί κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά και την άποψη των ειδικών, γιατί εγώ δεν είμαι φιλόλογος, εγώ είμαι γιατρός, η ελληνική ποιήση έχει δώσει μεγάλες και σημαντικές στιγμές, πιο μεγάλες στιγμές από κάθε άλλο είδος λογοτεχνία στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν έχουν μυθιστόρημα. Πέρα από το Καραγκάτσι, το Τσίρκα, τον Ζωγό, τώρα τελευταία, δεν υπάρχει μεγάλος Έλληνας μυθιστορογράφος. Αυτά η Μαντά και ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα, αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι. Επίσης ο Έλληνας, όσο και να μην το καταλαβαίνει, είναι γαλουχημένος στη ποιήση. Για παράδειγμα, το περίφημο νανούρισμα, ύπνε που παίρνει στα παιδιά, πάρε και το δικό μου και φέρε το μεγάλο, όλο αυτό το νανούρισμα το διαβάζει κανείς, είναι υψηλή ποιήση. Παιδάκια πηγαίνουμε στην εκκλησία στη Μεγάλη Εβδομάδα και ακούμε καταπληκτικούς στίχους, υψηλής, υψηπετούς ποιήσης. Για παράδειγμα, το νυμφώνα σου βλέπω ή λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής. Ή στα ευλογητά του Μεγάλου Σαββάτου, εξήθη φρύ τον ουρανέ και σ' ανεφτύζοντα σε μέρια τη γη. Συγκλονιστική στίχη. Ποιο άλλο λαό ακούει στην εκκλησία του τέτοιου στίχου? Τα δημοτικά μα τραγούδια. Συγκλονιστική στίχη. Πίεση από τον ανώνυμο δημιουργό, πολύ μεγάλη. Και θυμήθηκα τώρα με το Θανάση ένα συμβάν, αξίζει να σου το πω, που δείχνει πόσο ο Έλληνας, ακόμα και ο πλέον αγράμματος που δεν έχει διαβάσει ποιήση, έχει την αίσθηση της ποιήσης μέσα. Με αφορμή λοιπόν το δημοτικό τραγούδι, ο Μίξ το Δωράκης, όταν ήταν στη Μακρόνισσο, φώναξε εκεί διάφορους συγκρατούμενους του και τους είπε: θέλω να μου γράψετε τραγούδια δημοτικά από την πατρίδα σας, ώστε όταν με το καλό φύγουμε από εδώ πέρα να κάνω ένα έργο μουσικό με τα δημοτικά τραγούδια. Πήγε και ένας δοσκός εκεί από τα πράγματα της Θεσπρωτείας, του λέει: Μίκη, να σου γράψω κάτι, αλλά μην με κοροϊδέψει, είμαι αγράμματος. Δεν ξέρω ορθογραφία. Γράψε, του λέει ο Μίκης, μη στεναχωριέσαι. Και του δίνει ένα χαρτί, μόλις το παίρνει ο Μίκης, πετάγεται λαφιασμένος πάνω, τα λέει ο ίδιος στη βιογραφία του αυτά, τρέχουν δάκρυα στα μάτια του γιατί. Έλεγε το ποίημα, διάφορο στο δημοτικό τραγούδι, μάλλον έλεγε διάφορους τύπους που τους έγραφε ο Δοσκός. Εντελώς αναρθόγραφα. Τα ωμέγα καταργήθηκαν, τα ύψιλον καταργήθηκαν. Όταν διαβάζει τη λέξη ύπνος ο Μίκης, βλέπει ότι ο Δοσκός, ο αγράμματος από τα πράγματα, έγραψε τη λέξη ύπνο με γιώτα, αλλά κεφαλαίο. Έκανε τον ύπνο πρόσωπο. Είχε αίσθηση ποιητική. Δεν έγραψε ύπνος με μικρό γράμμα. Αυτά φαντάζουν μικροπράγματα, αλλά δείχνουν μεγάλο βάθος ψυχής. Ο απλός Δοσκός λοιπόν συναισθάνθηκε ότι έπρεπε να γράψει τον ύπνο του δημοτικού τραγουδιού με κεφαλαίο, να τον κάνει πρόσωπο. Επίσης, όσο και σας φαίνεται παράξενο, εμείς που είμαστε κάποιες δεκαετίες μεγαλύτεροι και κάποιοι που είναι σήμερα 50 και 60, έχουμε σπουδαίους ποιητές τραγουδοποιούς, ο Σαββόπουλος, μεγαλειώδης, πήρε ο Bob Dylan
Νόμπελ λογοτεχνίας, αν μπορούσε κάποιος να μεταφράσει τα έργα του Σαββόπουλου στην Αγγλική ή σε μια άλλη λίγο αφράγκα του καιρού μας, θα έβλεπαν οι άλλοι ότι πραγματικά είναι συγκλονιστική στίχη, δεν είναι απλά τραγούδια. Το ωραίο φρέσκο, ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου, γράφει συγκλονιστικούς στίχους. Αλλά και οι πιο απλοί άνθρωποι, ευτυχία του Παγιανοπούλου, σαν αντίστοιχη στο περίφημο «Ο άνθος μαραίνεται της εξόδια ακολουθίας», έγραψε «Σαν λουλούδι ένα χέρι θα μας κόψει ένα πρωί». Η συνέχεια της ποιητικής δηλαδή διάστασης από το μελωδό της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε μια Ελληνίδα στιχουργό. Ο Μιτσάκης, η νύχτα είναι παγερή, άρχισε ψιλοβρέχει και στην απέναντι γωνιά το καρπιλιό να φαίνει. Ολόκληρη εικόνα. Λαϊκό τραγούδι από έναν αγράμμα του άνθρωπου, αλλά ποίηση. Έτσι λοιπόν, όσο και αν νομίζουμε ότι εμείς δεν ξέρουμε ποίηση, δεν αγαπάμε την ποίηση, μας φαίνεται ξένη, θαυμάζουμε τους ποιητές, αυτό δηλώνει ότι έχουμε ένα αισθηκτόδες σεβασμό απέναντι στην ποίηση, από μικρή ηλικία ερχόμαστε σε επαφή με την ποίηση. Και επίσης είμαστε από τους λίγους λαούς του κόσμου που τραγουδάμε και ποιητές. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης που ελπίζω να το απολαύσετε, οι καρυπές του Οδείου θα μας τραγουδήσουν μελοποιημένη ελληνική ποιήση. Είμαστε ο λαός που τραγουδάει τους νομπελίστες του. Αυτό είναι σπάνιο. Δεν νομίζω να γίνεται πουθενά άλλο. Σε καπηλιά δηλαδή, σε ταβέρνες, σε οικογενειακές βεγγέρες, στα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, παντού θα τραγουδήσουμε και σε φέρι και ελίτη και βάρναλη. Αυτό δείχνει ότι σαν λαός, όσο και αν το καταλαβαίνουμε και το πιστεύουμε, έχουμε μια προπαιδεία, εισαγωγικά η λέξη, ενστικτόδη αν θέλετε, μηχανιστική όπως θέλετε πέστε την, οι φιλόλογοι με τους δικούς σας όρους, αλλά έχουμε προπαιδεία στην ποιήση. Το βιβλίο αυτό που έκανα είναι μια ανθολογία. Επειδή όλοι είμαστε μεγάλοι εδώ, παλιά που δεν υπήρχαν τα iTunes, τα MP3, τα YouTube κλπ, τι κάναμε όταν ήμασταν φοιτητές. Αν μας άρεσε κανένα κοπέλα, τους κάναμε καμιά κασέτα, όπου γράφουμε μέσα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτό το βιβλίο είναι μια κασέτα από την κυβερνό της δικής μου ψυχής, όπου έχω θησαυρίσει ποίηματα που αγάπησα σαν νεαρό παιδί, σαν έφηβος, σαν 20χρονος, σαν 30χρονος και τώρα πια σαν μεσήλικας, πατέρας. Είναι ποίηματα που έχω αγαπήσει, αλλά προσοχή, δεν είναι ατάκτος ενημένα. Η ανθολογία, όπως σας πει και η φίλη μου η Αθηνά δίπλα, σε λίγη ώρα, έγινε με πολύ προσοχή. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το να κάνεις μια ανθολογία είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πολύ κοπιαστικό γιατί θέλει να διαλέξει με πάρα πολύ προσοχή από πράγματα που ήδη κατέχεις. Πριν συνεχίσουμε με την εκδήλωση, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αθηνά τη Ζωγράφου, φιλόλογο από τη Φλόρινα, που μου έκανε την τιμή και από διαδικτυακή μου φίλη μέσω του Facebook. Γίναμε και κανονικοί τώρα γιατί είμαστε όλοι φίλοι. Δεν την ήξερα, δεν με ήξερα στο Facebook. Φιλάκια, αγάπες όλοι μεταξύ μας, αλλά έξω δεν λέμε καλημέρα. Με την Αθηνά, εξαιτίας του βιβλίου, λέμε πλέον και καλημέρα και αυτό είναι για μένα ένα μεγάλο κέρδος. Μου έκανε την τιμή λοιπόν ως και πρόεδρος του φιλολόγου, νομίζω, να μιλήσει για το βιβλίο μου. Θέλω να πάρα πολύ να ευχαριστήσω τα παιδιά του Οδείου, στους καθηγητές που θα παίξουν μουσική, την σχολή Καλών Τεχνών που παραχώρησε τα καβαλέτα, όπου πίσω έχω φωτογραφίες από τη ζωή του Μίμη. Προσπάθησα να κάνω ένα κολλάζ, να το δείτε στο τέλος αν θέλετε, από όλα τα χρόνια του Μίμη, όπου βάζει μέσα σε λίγες φωτογραφίες να συμπυκνώσω τη ζωή αυτού του κοσμοπολίτη επαρχιώτη Φλουρινιώτη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ δύο ανθρώπους που θα μιλήσουν τώρα μέσω βίντεο, δύο σπουδαίους μου συμπατριώτες, γιατί εγώ είμαι αμυγιώτης. Εδώ είμαι μετανάστης, επειδή γνώρισα μια πολύ όμορφη κοπέλα και δεν μπόρεσα να σταθώ στην ερωτά της, είχα και έμεινα εδώ πέρα. Μου υποσχέθηκε πολλά ο πεθερός μου, τέλος πάντων δεν είναι η όμορφη γυναίκα, δεν πειράζει. Και μπορώ να πω ότι επειδή τώρα κλείνω και 10 χρόνια στη Φλόρινα, δεν το πιστεύω κι εγώ ίδιος πια, έχω κάνει εδώ προκοπή με ποια έννοια, έχω κάνει οικογένεια και παιδιά, γιατί αυτή είναι η αληθινή προκοπή του ανθρώπου. Έχω κάνει κουμπαριές, ο Άκης, έχω κάνει φίλους και δεν ξέρω και εγώ έχω αφήσει και αγαπάω πάρα πολύ τη Φλόρινα. Παρότι είμαι μετανόητα αμυνδεώτης και όχι Πελοποννήσιος, που λέει η αγαπητή μου Ελένη Αρκάς, είμαι πρώτα αμυνδεώτης, μετά Φλωρινιώτης και Αρκάς από πάνω έτσι να πλανιέται για όλα αυτά. Λοιπόν, έχουν μιλήσει για μένα δύο σπουδαίοι μου συμπατριώτες πριν μιλήσει Αθηνά. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουν αυτοί γιατί είναι δύο άνθρωποι από το Αμύνδεο που τους θαυμάζω, τους θαύμαζα και διατηρώ πιστεύω θα εκτελήσω και στο μέλλον ακέραιο το θαυμασμό για αυτούς. Είναι ο Γιώργος Λιάνης, τον οποίο εγώ συνεχίζω να εκτιμώ και σήμερα. Όχι για το πολιτικό του παρελθόν, δεν με ενδιαφέρει αυτό,
για τους ίδιους λόγους που τον εκτιμούσε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, για τους ίδιους λόγους που τον εκτιμούσα πάντα. Γιατί είναι ένας βαθιά μορφωμένος άνθρωπος, άντρας παλιάς κουπής, άνθρωπος που έχει γνωρίσει εκ του σύνεγγυς τους ποιητές, του συναναστράφηκε. Δεν είναι διανοούμενος του γραφείου, είναι διανοούμενος της διαζώσης επαφής με τους λογοτέχνες. Είναι άνθρωπος πανέξυπνος και μέχρι και τώρα που είναι σε μια προχωρημένη ηλικία, είναι πολύ πιο νέος από πολλούς από εμάς. Ήταν σήμερα στη Φλόρινα, αλλά δυστυχώς επειδή είναι στην Αθήνα και έχει ανελημμένες υποχρεώσεις, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, δεν μπόρεσε να είναι, αλλά με έκανε τιμή να μου στείλει ένα βίντεο που μιλάει για το βιβλίο μου. Και ένας επίσης πάρα πολύ σπουδαίος αμοιβαιώτης, για μένα ίσως ο πιο σπουδαίος φλωρινιώτης της τελευταίας 20ετίας, ο Θόδωρος Ρακόπουλος. Επειδή δεν είστε το αμίντζο, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή αναφορά στο Θόδωρο ξεχωριστή. Ο Θόδωρος Ρακόπουλος είναι ένα παιδί που μεγάλωσε στο αμίντζο, μεγάλωσε απέναντί μου, ήταν 10 χρόνια μικρότερος. Στις παιδικές ηλικίες, στα 10 χρόνια νεώνας. Γυμνάσιο εγώ, δημοτικό αυτός, ούτε να τον δω. Πανεπιστήμιο εγώ, γυμνάσιο αυτός, ούτε να τον ξαναδώ. Τώρα όμως όσο γυρνάμε, αυτή η δεκαετή διαφορά φαίνεται τίποτα. Γιατί πραγματικά δεν είναι τίποτα. Όντως λοιπόν ο Ρακόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Το λέω για τους Φλωρινιώτες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο. Αναλαμβάνω με τα λόγω γνώσεως πως μετά στο Σουλιώτη ίσως είναι το πιο μεγάλο πνεύμα που έβγαλε αυτός ο μικρός νομός τα τελευταία χρόνια. Κοσμοπολίτικο πνεύμα. Μεγάλος ποιητής πήρε το βραβείο, το πρώτο κρατικό βραβείο για την πρώτη του ποιητική συλλογή. Αφού γύρισε την Νότια Αφρική, τη Σικελία, έγινε ο νεότερος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και μου έκανε την τιμή να μου στείλει από το Όσλο μέσω Skype, έχει τα καλά της τεχνολογία, ένα μικρό βιβλίο που κάνει μια μικρή αναφορά σε μένα, αλλά και ο Γιώργος Λιάνης και ο Ρακόπουλος, επειδή αγαπάνε πάρα πολύ, λένε τον Μίμη, το θαυμάζουν, κάνουν και ξεχωριστή αναφορά στο Μίμη. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι. Σήμερα η βραδιά δεν είναι για το βιβλίο. Ξεκαθαρίσουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Η βραδιά δεν είναι για μένα, για το βιβλίο, για οτιδήποτε άλλο. Σήμερα είναι η βραδιά του Μίμη Σουλιώτη, που 6 χρόνια πριν, τέτοιες στιγμές, περνούσε τις τελευταίες ώρες του δύο του σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και το πρωί ο νεκρός του έφτανε στη Φλόρινα. Θέλω να ανάψουμε σήμερα όλοι νοερά, με συγχωρείτε, το κεράκι της μνήμης σε αυτό το σπουδαίο Φλωρινιώτη που δεν το γνώρισα από ντροπή, λάθος μου, ενώ με την Ελένη, με τα παιδιά έχουν καλή σχέση, το Μίμη τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά όποτε πήγα να του μιλήσω, είχα μια συστολή, δεν μπορούσα να του μιλήσω. Ανάψουμε λοιπόν το κεράκι της μνήμης, φεύγοντας, θέλω να σας παρακαλέσω να δείτε τις φωτογραφίες και όταν θα βάλουμε το βίντεο που έχουμε φτιάξει για το Μίμη, θέλω να το παρακολουθήσετε με συγκίνηση και με ενδιαφέρον. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, λίγα λόγια από τον Γιώργο Λιάνη και από τον Θόδωρο Ρακόπουλο, χάρη στη τεχνολογία. Θέλω τώρα να σας πω γιατί φώναξα την Αθηνά. Την Αθηνά τη φώναξα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το Facebook, ή Facebook όπως θέλετε, πες το φατσοβιβλίο το λέω εγώ, έχει ένα κακό. Μας ξεμπροστιάζει όλους. Φαίνεται ο καθένας τι είναι. Ανεξάρτητα τι δηλώνει, αριστερός, δεξιός, κεντρός, χριστιανός, ανθρωπιστής, ρατσιστής, ο πραγματικός του χαρακτήρας αργά ή γρήγορα φαίνεται από αυτά που γράφει. Έτσι λοιπόν την Αθηνά δεν την ήξερα και μέσα από τις δημοσιεύσεις που έκανε σε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη αυλή που μιλάμε πια όλοι μεταξύ μας, χωρίς να μιλάμε μεταξύ μας, είδα ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο και μου κίνησε το ενδιαφέρον. Και χωρίς λοιπόν να την ξέρω, της είπα να μιλήσει για το βιβλίο μου και χωρίς να με ξέρει και αυτή προσωπικά ενώ διαζώσεις. Ο άλλος λόγος είναι ότι σήμερα, εγώ δεν είμαι καθηγητής, έτσι, είμαι γιατρός. Αλλά είμαι πλατωνικός σε αυτό το κομμάτι, εισαγωγικά η λέξη πλατωνικός. Ο Πλάτωνος έλεγε ότι στην ιδανική κοινωνία πρώτος είναι ο καλλιτέχνης και μετά είναι ο δάσκαλος. Και έρχονται οι υπόλοιποι. Τη φώναζε για ένα συμβολικό λόγο, πέρα από την εκτίμησα μέσα από το Facebook, και λόγω της ειδικότητάς φυσικά, τη φώναξε γιατί θέλω στο πρόσωπο της να πω ότι όσο και να απαξιώνουμε τον εκπαιδευτικό σήμερα, εμείς, οι γονείς, η κοινωνία, οι κυβερνήσεις, όλοι, να ξέρετε πως η κοινωνία έχει σαν θεμέλιο λίθο, σαν δοκάρι, εκείνα τα μεγάλα ξύλα που βάζουν στα παράθυρα στα παλιά σπίτια, τον εκπαιδευτικό. Και αν η κοινωνία δεν έχει καλούς και αξιοπρεπείς εκπαιδευτικούς, δεν πάει μπροστά. Ούτε με γιατρούς, ούτε με εμπόρους, ούτε με αγρότες, με τίποτα. Και ήθελα να είναι σήμερα στην αθολογία και γι' αυτό. Γιατί εγώ έχω μεγάλο σεβασμό, καθότι και δασκαλοπαίδει, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, έχω μεγάλο σεβασμό στο λειτουργήμα, στο ρόλο του εκπαιδευτικού.
Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες, ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ και εγώ για τη σειρά μου. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θεωρώ ότι η σημερινή βραδιά είναι ιδιαίτερα συγκινητική για όλους εδώ μέσα, για διάφορους λόγους. Η βραδιά σήμερα, όπως και το βιβλίο του Νικήτα, είναι αφιερωμένη, όπως προείπε, στο Μίμη Σουλιώτη, ένα ξεχωριστό πρόσωπο της ελληνικής επαρχίας, της Φλόρινας, που άφησε το δημιουργικό του στίγμα στη πόλη μας. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Νικήτα για την πρόσκληση, ξέροντας ότι τα κριτήρια της πρότασης δεν ήταν μόνο το θέμα της φιλίας, τα φιλικά κριτήρια, αλλά όπως προείπε και ο ίδιος, η εκτίμηση που τρέφει για το πρόσωπο των εκπαιδευτικών και βέβαια των φιλολόγων. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό ιδιαίτερα. Και με τη σειρά μου θα προσπαθήσω να συμβάλλω στην παρουσίαση ενός ιδιαίτερα αξιόλογου βιβλίου, που από τη στιγμή που το πήρα στα χέρια μου, το διάβασα, το ξαναδιάβασα, το ευχαριστήθηκα και κάθε φορά μετά από κάθε ανάγνωση ανακάλυπτα και κάτι καινούριο, ένα διαφορετικό συνέστημα, ένα ιδιαίτερο άξονα που συνδέει όλα τα βήματα μεταξύ τους, όπως θα πω στη συνέχεια. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά θα παρουσιάσω το βιβλίο. Ο Νικήτας, όπως είπαμε και όπως ξέρουμε, παιδί της επαρχίας που την εγκατέλειψε για τις σπουδές του για ένα χρονικό διάστημα, αλλά σύμφωνα με τις συζητήσεις μας, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ακόμα και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με κριτήρια τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια κύπελα, θεωρούνται και αυτές κατά κάποιο τρόπο ένα είδος επαρχίας. Με καταγωγή λοιπόν από το Αμύνδο και την Αρκαδία, ζει σήμερα, εργάζεται και έχει δημιουργήσει την όμορφη οικογένειά του στη Φλόρινα και συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται και επαγγελματικά και συγγραφικά. Με τη συγγραφή άλλωστε ασχολείται από τα φοιτητικά του χρόνια. Κείμενά του έχουν φιλοξενηθεί στον Αθηναϊκό Τύπο, στο Δήμο Μαγκαζίν, στην Ελευθεροτυπία, στο περιοδικό Φωτογράφος, καθώς και σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους. Έχει γράψει μεταξύ άλλων τα εξής: Συντηρητές μνήμης ιστορίας από την ιστορία μιας πολύχνης, Φωτογρέι, Μικρό ημερολόγιο καραντίνας, εδώ οφείλω να κάνω μια παρένθεση να πω ιδιαίτερα συγκινητικό, Κάθετος Χρησμός. Το 2016 βραβεύτηκε στην κατηγορία Διήγημα του δεύτερου Πανελλήνου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Μίμης Σουλιώτης, που διοργάνωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, Δημιουργική Γραφή. Εκτός από την πεζογραφία, ασχολείται επιτυχημένα και τον προτρέπουμε για συνέχιση σε αυτό και με τη ποιήση. Το βιβλίο λοιπόν «Δυσμενής μετάθεση» από τις εκδόσεις Πηγή αποτελεί μια ανθολόγηση 140 ποιητών και περίπου 300 ποιημάτων. Έργο δύσκολο. Η ανθολόγηση περιλαμβάνει και υποδιαιρείται σε 11 θεματικές ενότητες, οι οποίες τυπλοφορούνται ως εξής: εσωτικά τοπία, δυσμενής μετάθεση, εσωτικός τόπος, η διαρκής επιστροφή, Κυριακή στην επαρχία, εθνική επέτειο και άλλα εορταστικά, μικρές νυχτερινές προσευχές, πρέβεζα, παραλλαγές στο ίδιο θέμα, έρημα χωριά. Εδώ να προσθέσω ότι υπάρχει και μια συγκεκριμένη αναφορά με επίσημα στοιχεία για τα έρημα χωριά σήμερα στην Ελλάδα. Καλό είναι να το προσέξετε βλέποντας το βιβλίο. Αδέσποτα και Τεροθαλή, επαρχιώτη στην Ομόνια. Όλες αυτές οι ενότητες έχουν μοτίβο τη ζωή στην ελληνική επαρχία, όπως αυτή ενέπνευσε ποιητές εμβληματικούς, όπως ο Καβάφης, ο Ελίτης, ο Αναγνωστάκης, ο Τίτος Πατρίκιος, αλλά και ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, καθώς και νεότερους, που εξέδωσαν το έργο τους κατά τη δεκαετία του 90, καθώς και φλωρινιώτες ποιητές, όπως οι Γερμανίδης Θανάσης, Σαρβάνη Δότα, Κλιγκάτσι Μέρη, Σουλιώτης Μίνης, Λούστας Κωστάκης και Κακαβάς Νικήτας. Αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το σπουδαίο που είχε πει ο νοβελίστας μας ποιητής Εφέρης Γιώργος, ότι η ποιήση βρίσκει το καταφύγιο της στις καρδιές των ανθρώπων όλης της γης. Δεν υπάρχουν χρονικά όρια, δεν υπάρχουν τοπικά όρια. Έτσι λοιπόν, ένα ακόμα ενδιαφέρον και ιδιαίτερο στοιχείο του βιβλίου αποτελεί και η επιλογή στοιχοποιών, όπως Διονύσης Αγόπουλος και Ελίνα Νικολακοπούλου, με κριτήριο βέβαια το μοτίβο της ζωής στην επαρχία. Το βιβλίο αποτελεί μια καλέσθητη έκδοση, όπως θα δείτε, και ο τίτλος της είναι εμπνευσμένος από το μόνιμο ποίημα του Σταμάτη Πολενάκη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Όχι με δρόμους και λυγμούς, αλλά δουλειάζοντας ήσυχα, μέσα στη σκόνη και στην αιώνια θλίψη της επαρχίας. Διαβάζοντας το βιβλίο αναγνώστης, θα διαπιστώσει άμεσα
την άοπνη και προσεκτική προσπάθεια του Νικήτα να συνδυάσει τους ενδεχόμενα ετερόκλητους ποιητές και στιχοποιούς μέσα στα πλαίσια της επαρχιακής ζωής. Σε κάθε θεματική ενότητα, οι δημιουργοί φαίνεται να συνομιλούν μεταξύ τους με κοινό νοηματικό παρονομαστή κάθε φορά ένα ομοούσιο συναισθηματικό πυρήνα. Το αποτέλεσμα, μια ώρα κλωστή που συνδέει τα ποίηματα κάθε ενότητας αλλά και όλων των ενωτήτων σε ένα κοινό καμβά. Η σύνδεση αυτή αποτελεί και μια βασική αρετή του βιβλίου, καθώς κάθε θεματική ενότητα μεταβάλλεται σε ένα οργανικό σύνολο, όπου τα ποίηματα προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σκέψεις και συναισθήματα που αγγίζουν όλους μας. Η επιλογή των ποιημάτων όχι εύκολη, καθώς ο δημιουργός της ανθολογίας Νικήτας Κακαβάς αγαπά και διαβάζει ποιήση από μικρή ηλικία, και έτσι το υλικό που είχε στη διάθεσή του περιόριστο. Άλλωστε, ζώντας στην επαρχία, γνωρίζει καλά τις πτυχές της επαρχιακής ζωής, τις χαρές και τις πίκρες, τα θετικά και τα δύσκολα. Ωστόσο, η επιλογή για τον ίδιο, όντας μάχημος γιατρός, ήταν χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία. Έχοντας όμως οριοθετήσει από την αρχή τα κριτήρια, μπόρεσε να επιλέξει με την ευαισθησία και την οξύνια που τον διακρίνει αυτά που ανταποκρίνονταν στη θεματολογία του. Σίγουρα, η συναισθηματική προσέγγιση έπαιξε τον πρωτεύοντα ρόλο, καθώς και αναμνήσεις της εσωτερικής δόνησης κατά τις πρώτες αναγνώσεις, αλλά και η μαγεία της μεταδιδόμενης αίσθησης. Όλοι φυσικά γνωρίζουμε ότι η ανθολόγηση είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Τον πρώτο αιώνα π.Χ. Ελέαγρος εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή με τον τίτλο Στέφανο, ονομάζοντας Στέφανο το σύνολο των ποιημάτων και Άνθη τα ποίηματα που ανθολογούσε. Ποίηματα και επιγράμματα περιλάμβανε η πρώτη ανθολόγηση. Από τότε καθιερώθηκε ο τίτλος Ανθολόγηση, έργο πραγματικά δύσκολο. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος και η ευθύνη του δημιουργού μιας ανθολογίας χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Όταν όμως αυτή γίνεται με ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο, σαν αυτά που διαθέτει ο Νικήτας, τότε το αποτέλεσμα είναι άκρως ικανοποιητικό, ενδιαφέρον και καλέσθητο. Η συγκεκριμένη ανθολόγηση λοιπόν είναι ενδεικτική ενός ανθρώπου με εσωτερικότητα που κοιτάει κάτω από την επιφάνεια, δυσδύοντας με τα μάτια της ψυχής του στο μαγικό κόσμο της ποίησης. Το αποτέλεσμα είναι ο τόμος αυτός με τον εύκολο το τίτλο «Δυσμενής μετάθεση». Εκτός από την ανθολόγηση των 140 ποιητών, στο βιβλίο περιλαμβάνεται ένα παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, αφιέρωμα στον Μίμη Σουλιώτη. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που άφησε το στίγμα του όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στο χώρο του πνεύματος. Στο παράρτημα συμπεριλαμβάνεται μια φαντασιακή συνέντευξη λοιπόν του Μίμη Σουλιώτη, ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη, με τον οποίο είχε γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο Μιλισσοπόμος και είχε μεταξύ τους υπήρχε η γνωριμία. Ο Νικήτας λοιπόν για να δημιουργήσει αυτή τη συνέντευξη μελέτησε κείμενα, ποίηματα, στίχους, όλα τα γραπτά του Σουλιώτη για να μπορέσει να αποδώσει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, την ιδιαίτερη προσωπικότητά του. Μια συνέντευξη η οποία έχει για θέμα της βέβαια τη ζωή στη Φλόρινα. Μέσα όμως από αυτή τη συνέντευξη δεν προβάλλεται μόνο η ζωή στη Φλόρινα, προβάλλεται και η ιδιαίτερη προσωπικότητα ενός ξεχωριστού ανθρώπου. Στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου παραθέτει σύντομα εργοβιογραφικά στοιχεία των ανθολογούμενων ποιητών. Το βιβλίο θα πρέπει να πούμε ότι κοσμούν οι εξαιρετικές αισθητικές φωτογραφίες του διακεκριμένου φλωρινιώτη φωτογράφου Κώστα Παπαϊωάννου, που αναδεικνύουν την βαθύτερη νοηματική λειτουργία του έργου, του συνολικού έργου. Θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να διαβάσω ένα αγαπημένο ποίημα που ανθολογείται βέβαια στο βιβλίο. Σπίτια διάλεκτα στη μοναξιά τους. Είναι ενός αγαπημένου με ζωή ποιητή του Τόλη Νικηφόρου. Και νομίζω περικλεί πολλά στοιχεία της επαρχιακής ζωής. Σαν μια κλειμένη γκρίζα πινελιά, σπίτια παλιά, ακέραια, με τα μεγάλα τους παράθυρα κλειστά, εύγλωτα στη σιωπή τους, καθώς μια παιδική σκιά από τότε τη στέγη αγγίζει, και σαν επίκληση αιωρείται, σπίτια αδιάλεκτα στη μοναξιά τους, με τα ξωτή ανεμόσκαλα στον ουρανό. Καλοτάξτε τον Νικήτα, είμαι σίγουρη ότι το βιβλίο θα σας ευχαριστήσει και οι αναγνώστες του θα απολαύσουν το ποιητικό ταξίδι που ετοίμασες για μας, πάντα δημιουργικός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά. Πραγματικά κατάλαβες αυτό που ήθελα να κάνω.
Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας πω και τι έκανε την αυτολογία. Τρεις είναι. Ο πρώτος λόγος είναι ο απλός. Κάθε αγόρι τι θέλει να κάνει, να εντυπωσιάσει την κοπέλα. Την έκανα για να εντυπωσιάσει την γυναίκα μου. Να μην λέει ποιος είναι αυτός ο άπιστος. Τα χρόνια περνάνε, ο έρωτας ξεφτύσει. Πρέπει να τον διαρκώ. Την έχω διαρκώς σε ένα σημείο να λέει εντάξει, κάτι έκανα. Που δεν έχει μεγάλη μύτη, αλλά είναι καλό ο μυαλός. Ο δεύτερος λόγος είναι, το γράφω και στο πρόλογο, την έκανα γιατί ήθελα να τη δώσω στο Μίμη, στον Αργύρη το χιόνι, σε δύο Μαρκόπουλους, τον Θανάση και τον Γιώργο, ποιητές, και στον Θανάση από Κωνσταντίνα. Ο Μίμης και ο Αργύρης Χιόνις, λοιπόν, δεν είναι ζωή, ελπίζω να το βλέπουν από εκεί που είναι στο υπερπέρα, στους υπόλοιπους πρόλογα και το έστειλα, και στον Θανάση από Κωνσταντίνα και στους δύο Μαρκόπουλους. Και στο Γιάννη Τζαρετάκη, φυσικά, να μην το λησμονήσω. Ο τρίτος λόγος ήταν ο εξής, επιτρέψτε μου λίγο να σας διηγηθώ ένα περιστατικό. Να συγκινούμε το περιγράφω. Ήμουν μια φορά στο Ανταρκτικό. Είχα πάει να δω ένα ασθενή, ήταν βράδυ, ερημιά, ωραία σπίτια, ωραίος τόπος, αλλά ερημιά. Λέω αυτό το χωριό, ρε παιδί μου, τώρα είναι έρημο. Σκέφτομαι τα πράγματα κάποια χρόνια πριν. Πάω, βλέπω έναν ηλικιωμένο, τον εξετάζω, δεν είχε τέλος πάντων κάτι σοβαρό. Του λέω, Ντέντο, πώς μένεις εδώ μόνος? Όχι, Τσέντο, λέει. Είμαι μόνος. Είμαι με τα παιδιά μου. Και με πάει στο δωμάτιο. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία μέσα στο βιβλίο και μου δείχνει μια φωτογραφία, ένα τείχο γεμάτο φωτογραφίες από τα ξενιτεμένα παιδιά του και από τα παιχνίδια τους. Γι' αυτό το λόγο έκανα το βιβλίο. Ξεκίνησα να γράφω τα έρημα χωριά για να περιγράψω αυτό το πράγμα που έβλεπα δίπλα μου. Μεγάλα, ζωντανά χωριά στην περιοχή μας, στην Ήπειρο, στα νησιά, να ερημώνουν. Να υπάρχουν γέροντες γονείς σας, γονείς μας, συγγενείς μας, να μένουν μόνοι σε χαμόσπιτα. Να μένουν μόνοι, χωρίς ρεύμα, αποκλεισμένοι το χειμώνα. Και ήθελα πρώτα-πρώτα, ξεκινώντας την ενότητα έρημα χωριά, να δείξω αυτή την αισιοδοξία ότι εγώ ζω εδώ, μαζί με τα παιδιά μου που είναι στο τείχο σε φωτογραφίες και θα μείνω. Αλλά και την απεσιοδοξία ότι έμεινα μόνος μου σε ένα χωριό που ήταν κάποτε μεγαλοχώρη. Ένας λόγος επίσης που έκανε το βιβλίο ήταν γιατί με επηρέασε πάρα πολύ ένας άλλος ποιητής που θαυμάζω πολύ, εξίσου με το Μίμη, ο Μιχάλης Γκανάς. Ένας προληνωτής, ο Βότσης, που γράφει και αυτός βιβλία, με έφερε σε επαφή μαζί του και ήθελα να προλογίσει το βιβλίο μου. Ο Μιχάλης ο Γκανάς όμως είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα και γενικά είναι φιδωλός στις δημόσιες εμφανίσεις. Ήθελα να σήμερα πάρα πολύ εδώ πέρα ή να μου έστειλε ένα βίντεο. Δεν το έκανα για τους δικούς του λόγους. Όμως εγώ έκανα κάτι άλλο σήμερα. Πήρα ένα πείμα του. Υπάρχει στην αυτολογία του Μιχάλη Γκανά που λέγεται Χριστουγεννιάτικη ιστορία και το έγραψε την ημέρα που έφυγε η μητέρα του από τη ζωή και έμεινε ο πατέρας του μόνος του στο χωριό του στα πράγματα της Θεσπλωτίας. Και μιλάει για ένα γέροντα που μένει μόνος στο σπίτι, γυαλίζει στα Χριστούγεννα το όπλο του, δεν είναι κανείς από τα παιδιά του εκεί και δείχνει την απόγνωση. Το οπτικοποίησα δανειζόμενος σκηνές από μια καταπληκτική μικρού μήκους ταινία που πήγε άπατη στη χώρα γιατί δεν είναι survivor, δεν είναι. Έχεις ταλέντο κτλ. Είναι πραγματικά σοβαρή ταινία. Ο φωτογράφος στο Τρικάλων. Σε ένα πείμα. Και έβαλα μουσική δικιά μου και προσπάθησα οι εικόνες και τα λόγια να τα εναρμονίσω για να σας δείξουν αυτή την ερημία των ψυχών που μένουν στα χωριά της ελληνικής επαρχίας. Όπως είπα σήμερα, η βραδιά δεν είναι για το βιβλίο, δεν είναι για μένα, δεν είναι για τον Μιχάλη τον Γκανά. Δεν είναι για το Θανάση το Γερμανίδη, το Ριγίνο το Μέσιο, το Κωστάκι το Λούστα, την Δότε Τσαρβάνη, τη Μέρη την Κλιγκάτση, τους ποιητές, τους χρονιώτες δηλαδή, και το Θέμη το Μιλώση μέσα. Είναι γιατί εγώ σήμερα τη βραδιά, όπως μου είπε άσπατο μεσημέρι, ρωτήστε να παρομοιώσω τη συνδέωση, λέω αλήθεια, ότι το έκανε όλο για το Σουλιώτη, το ξέρω. Το έκανα όλο για το Σουλιώτη. Επιτρέψτε μου πριν δούμε ένα βίντεο που έχω φτιάξει με τη βοήθεια του Γιώργου του Αλεξίου, ένα καταπληκτικό παιδί από τη Φλόρινα που έχει σπουδάσει πολύ καλών τεχνών. Και είναι αφιερωμένο στο Μίμη. Προσπαθώ μέσα από κάποιες σκηνές και από κάποια λόγια να σας εισάγω στο πρόσωπο του Μίμη, να σας διαβάσω αυτό που έχω γράψει στο βιβλίο για το Μίμη, ως επικεφαλίδα ένας όψιμος αποχαιρετισμός. Από όλους τους φλωρινιώτες που εκτιμώ, ξεχωρίζω ως αδιαφωνήτητα πρώτο τον ποιητή Μίμη Σουλιώτη. Για το Μίμη τρέφω παλαιόθεν ένα θαυμασμό, που διαχρονικά παραμένει ακέραιος και μεγενθύνεται. Το πήρα πρέφα από νωρίς και ξεκουκάλισα αχόρταγο ότι είχε γράψει. Ευρηματική μορφή της Φλόρινας, ο Μίμης,
με ό,τι αυτό σημαίνει. Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από την Πελοπόννησο, χαμουντζής δηλαδή, κατ' ίμιση όπως και εγώ, είχε επιλέξει να ζει στη Φλόρινα και να φροντίζει τα γράμματα. Αλλά είχε καταγωγή και από το μοναστήρι της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Υπήρξε ευρύγορη και ανήσυχη διάνοια. Νομίζω πως την ασφιχτική επικράτεια της Φλόρινας πρέπει να ένιωθε σαν υπερεκιοάνιο σε λίμνη, προσδεμένο σε μια διαρκή προσγείωση. Με σπουδές φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη, αγαπημένος ποιητής του σπουδαίου Γάμα Πι Σαββίδη, μεταπτυχιακό στη Βυζαντινή Φιλολογία στη Βουδαπέστη και τακτορικό στα Γιάννενα. Παράλληλα και σταθερά σπουδαίος ποιητής, ανατόμος του καθημερινού και ατακαδόρος ολκής. Λένε πως νέος έδειξε τους τύπους του σε μια κίνηση sui generis αντισυμβατική για φέρετη ποιητή στον Γιώργο Ζαμπέτα, που τον παρόκειται να γράψει. Είχε φιλέψει τον Εμπειρίκο και τον Αναγνωστάκη πριν κλείσει τα 30. Τον αγάπησαν ο Θανάσης Βαλτινός και ο Πάνος Θοδωρίδης, ενώ θεωρείται ένας από τους αρτιότερους μελετητές του Καβάφη, αν όχι παγκοσμίως, πανελληνίως. Συναισθανόμενος στη βαθύτερη Βαλκάνια ταυτότητά του, υπήρξε και ο ιδρυτής του Βαλκανικού Άσυλου Ποιης της Πρέσπες, ενώ οραματίστηκε και έστει στο θρηλυκό περιοδικό εταιρεία που βοήθησε τα μέγιστα την ουσιαστική πατριγωδονοσία του κάθε Φλωρινιώτη. Στα ύστερα της ζωής του, οργάνωσε στην πόλη που έζησε και το πρώτο πιλωτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στα Άγγλο-Σαξονικά πρότυπα. Δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω όσο ζούσε. Μια-δύο φορές που τον συνάντησα, έπιασε μια λυσιμελή συστολή και γλωσσοδέτης. Μίλησε το βρέτη, τον ντρέπεσε, με παρότρινε μια φορά η Ελένη Μεκάση, η σύντροφός του. Έστειλα κάποτε και στο γιο του κάτι διηγήματα, δήθεν για να μου πει μια γνώμη. Αφωνή έψαχνα, για να μου τηλεφωνήσει πρώτος και τότε να αναγκαστώ να του μιλήσω. Εν τέλει η επαφή διαζώσεις, ποτέ. Ο Σουλιώτης διάλεξε για ραξοβόλη του έναν τόπο πολύ μακριά από τη θάλασσα. Τη Φλόρινα, στην περιφέρεια της περιφέρειας. Για τη σχέση του με τη Φλόρινα, ισχύει για τον Μίμη αυτό που έγραψε ο ομότεχνος και φίλος του, ο σπουδαίος Μανώλης Αναγνωστάκης. Το ενοχλητικότερο ήταν πως επέμενε να γράφει την αλήθεια με άλφα κεφαλαίο. Ο Σουλιώτης έγραψε ό,τι έγραψε για την πόλη που έζησε τον βίο του, με την ισορροπία, το πάθος και το ύφος ενός αθεράπευτα ερωτευμένου, ανακατεύοντας την ασυγκράτητη λατρεία με το βραχύβιο μίσος, την νοσταλγία με την πλήξη, την προσωπική μυθολογία με τον έτο ρεαλισμό, τη στιγμή ειλικρίνεια με τον αρκωμένο εξοραϊσμό. Γι' αυτό ο Μίμης θα είναι νυν και αΐ ο καλύτερος και ο πιο αυθεντικός τοπιογράφος της Φλόρινας. Τη χρονιά που πέθανε, μια μέρα στην σημερινή, το είχα πάρει απόφαση να του συστηθώ. Θα πάω Χριστούγεννα από το σπίτι του. Δεν μπορεί, θα με ανοιχθεί για κανένα μισάωρο, γιατί νέες μέρες είναι σχέδια. Δεν πρόλαβα. Αποδίμησε, με συγχωρείτε, λίγες μέρες νωρίτερα, στις 26 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Τι κρίμα. Τον αγαπούσα όσο λίγη, του παγκρόθεν φυσικά πάντα, αλλά με ειλικρίνεια και με τα λόγω γνώσεως. Επίσης, είχα όσο λίγη, χωρίς ψεύδι επίγραφες με το ευφροσύνες, επαρκή εποπτεία του ποιητικού του έργου. Δεν πέθανε ούτε πολύ γέρος, ούτε πολύ νέος. Για τον θάνατό του μιλούσε συχνά η ζωή και μου φαίνεται πως στην περίπτωση του Μίμη ισχύει το δημοτικό δίστυχο. Πολύ το επενέφθηκε πως χάρο δε φοβάται. Και ο χάρος άμα τάκουσε, πολύ του κακοφάνη. Ωστόσο ο Μίμης επιστρέφει διαρκώς και παραμένει παρόν και επίκαιρος, καθώς τα λόγια φυλάνουν τη μορφή του ανθρώπου, όπως έγραψε ο Σεφέρης, ακόμα και όταν ο άνθρωπος έφυγε και δεν είναι εκεί. Ό,τι έκανα λοιπόν, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, το έκανα με την κρυφή προσδοκία να συγκινήσω την Ελένη, τα παιδιά του Μίμη, τους αληθινούς του φίλους, ζώντες και τεθνεώτες, και εύχομαι καλή ανάγνωση στο βιβλίο και συνέντευξη που έκανα για το Μίμη σε αυτούς που απεχθάνονται κάθε παραγωγή. Ακολουθεί ένα βίντεο που έκανα για το Μίμη, μόνο να σας πω για το τελευταίο μέρος, δεν μου αρέσει να αναλύουν τα βίντεο, στο τελευταίο μέρος είναι σκηνές από το Μελισσοκόμο. Το έκανα για δύο λόγους στο τελευταίο κομμάτι του βίντεο. Γιατί εκεί ο Μίμης, όπως μου έχει πει και η Ελένη,
μοιάζει πολύ με τον Μαστρογιάννη. Και έτσι δεν έβρισκα σκηνές να περιδιαβαίνει ο Μίμης στη Φλόρινα, και είδα πως άμα κάνω ένα καλό μοντάζ με τον Γιώργο τον Αλεξίου, τον φίλο μου που είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης στο βίντεο, θα νομίσει κανείς ότι βλέπει τον Μίμη να περιδιαβαίνει τη Φλόρινα. Είναι λοιπόν ένα βίντεο για τη μνήμη του Μίμη. Θέλω να το δείτε με τη δέουσα συγκίνηση και προσοχή και δεν θα σου κουράσουμε άλλο. Σε λίγο θα ξεκινήσει η μουσική και ελπίζω να τραγουδήσουμε όλοι μαζί ομαδικά.
Καλησπέρα.